Καινούργια εκπομπή τώρα, γιατί το πρόγραμμα του Αντένα το ξέρουμε. Ναι. Και είναι και επιτυχημένο και τα πάμε αυτά. Κοίταξε, συνήθως, ας πούμε, ρε παιδάκι μου, όταν είναι μια πρεμιέρα. Όταν βγει κάτι καινούργιο, δεν θέλετε να δείτε. Αυτό. Κάθεσαι και είσαι και λίγο καθυλωμένος εκεί να δεις τι άλλο και τι αυτό και τι θα παίξει. Και... Εγώ σου λέω, έκανα ζάπινγκ και έβλεπα και Λιάγκα. Γιατί, κάτι δεν σε κράτησε, μου λες. Ναι. Τι. Καταρχήν δεν είδα πρωτότυπες ιδέες. Που θα περίμενα κάτι. Τώρα και αυτό με τις πρωτότυπες ιδέες, σε παρακαλώ. Συγγνώμη, Ελένη μου, δεν καταλαβαίνω. Γιατί? Γιατί είναι τόσο 500 καινούργια παιδιά εκεί. Γιατί να μην κάνουμε κάτι. Δηλαδή, υπάρχει κάτι στην τηλεόραση που δεν έχει ξαναγίνει. Θα μπορούσε να υπάρχει. Τι το σκέφτηκες? Αν το σκέφτηκα εγώ. Άμα το σκεφτείς, πες μου και εμένα να το εντάξουμε στην εκπομπή. Γιατί όλα έχουν γίνει στην τηλεόραση. Τώρα τα λες αυτά σε αυτόν που έφτιαξε σελίδες πολλές στην τηλεόραση. Σελίδες πολλές, γι' αυτό και σε ρωτάω. Πες μου κάτι καινούργιο που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στην ελληνική τηλεόραση. Έχουμε κάνει ό,τι έχει υπάρξει στο εξωτερικό και ό,τι έχει κατεβάσει η κούντρα μας για την Ελλάδα. Αυτό έφυγε, δεν θα κάτσω άλλο να το φτιάξω. Δεν πειράζει, άστο. Κοίταξε να δεις. Δεν είναι τόσο εύκολο να λέμε για καινούργιες ιδέες πάντως. Να τις φέρεις λίγο στα μέτρα σου, ναι, αλλά αυτά που γίνονται δεν είναι κάτι που ναι, αλλά και βγαίνω στο πλατό. Και εδώ θα σας λέμε τα άστρα. Εδώ θα κάνουμε τη μαγειρική μας. Από εδώ θα βγαίνουν οι καλλιτέχνες. Εδώ θα κάνουμε τις συνεντεύξεις. Ναι. Είναι 90s. Άρα δεν ήθελες να μας πούνε πού θα κάνουν το κάθε τι. Θα τα δούμε, Γκαβί. Θα τα δούμε. Αυτό είναι ένα πρωινό. Δεν θα έχει και μαγειρική, δεν θα έχει και αστρολογία, ναι. Δεν θα έχει και καλεσμένο. Τέλος δεν θα έχει και παιχνίδι. Εγώ περίμενα κάτι πιο, ας πούμε. Η Ντορέτα πώς σου φάνηκε? Η Ντορέτα μου φάνηκε... Πολύ άνετη. Ρώτα καλύτερα τον Ελένη. Ρε Ελένη, πώς σου φάνηκε η Ντορέτα? Γιατί? Καλή ήταν. Εγώ από όσο είδα δεν μου φάνηκε κακή. Και πρέπει να σας πω ότι επειδή παρακολουθώ πολύ και το Twitter και μου αρέσει όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται στο Twitter εκείνη τη στιγμή, γιατί κάνουν πολλά καυστικά σχόλια και πολύ χαρακτηριστικά. Δεν γράφτηκαν κακά πράγματα. Εγώ περίμενα να πούνε, να πούνε, να πούνε. Αλλά να πούνε. Γενικά την υποδέχτηκαν πολύ θετικά. Είναι νεκροψία θα δείξει που είπε και η Παγιατάκη. Δεν το είπα εγώ, το είπε η Παγιατάκη. Τι είπε η Παγιατάκη? Είναι νεκροψία θα δείξει. Έλα βρε παιδιά. Ήθελε να πει στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό μα. Είπε η νεκροψία θα δείξει. Ρε Δημήτρη, τώρα η Ντορέτα, επειδή και εγώ το είδα, ήταν πολύ άνετη, χαλαρή, σε ένα βαθμό αρκετά αυθόρμητη για πρώτη μέρα σε ένα ζωντανό πρόγραμμα. Που ήτησε την πρώτη μέρα όλοι μας και επαναλαμβανόμενη χρονιά να είναι στο κοιτάξτε ίδιο. Λίγο. Να έχουμε ρε παιδί μου την αγωνία μας, το άγχος μας, την πίεσή μας. Δεν τα έχουμε λίγο. Όλα αυτά στις πρεμιέρες. Μένα μου άρεσε και η ομάδα της πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ και διαφορετική ο Χαρισόπουλος. Ναι, διαφορετική. Και σ' άρεσε που είδες ο Χαρισόπουλος να χορεύει. Άμα του αρέσει εκείνο και χορεύει, εγώ περισσεύω. Τι να σου πω. Εσύ, Δημήτρη, έχουμε δει άλλους κι άλλους που να χορεύουν. Τώρα ο Χαρισόπουλος. Και ο Χαρισόπουλος θα χορέψει. Πήγε σε ψυχαγωγική εκπομπή. Εγώ διαφωνώ. Να δω το Χαρισόπουλο να χορεύει. Ο Μαρτάκης μ' άρεσε. Σαν παρουσία μας εκεί. Το έκανε λίγο πιο γλυκό όλο αυτό το. Έδινε μια γλυκιά νότα που έλειπε. Ήταν πολύ σκληρό δηλαδή όλο αυτό που έβλεπα. Και ο Μαρτάκης λίγο το γλύκαινε το όλο θέμα. Η ομάδα εντάξει, ψιλοέδεσε, δεν λέω. Περίμενα όμως μια παρουσιάστρια λίγο πιο. Ίσως. Από το άγχος της δεν, τι να πω, πιο λαμπερή, πιο φωτεινή, πιο... Άρα αυτά είναι τα φώτα. Μπορεί να αυτά είναι τα φώτα, τι να σου πω, αλλά περίμενα κάτι άλλο. Είναι το μεγάλο κανάλι, δεν είναι. Τι ακριβώς περίμενες? Κοίταξε να δεις, η ιδέα ενός ζευγαριού που κάνει ένα πρωινό, που έπιασε από ό,τι είδες, ήταν μια έξυπνη ιδέα. Ναι. Δεν σημαίνει όμως ότι όποιος βγαίνει από εδώ και κάτω πρέπει να είναι ζευγαρωμένος για να κάνει πρόγραμμα. Η ιδέα μιας κούκλας σαν εσένα και έξυπνης που έκανε πρωινό ήταν μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Πήγαν να τη μιμηθούν, δεν τα κατάφεραν ακριβώς. Η ιδέα του Σεφερλή που ήταν ένα showman ας πούμε της επιθεώρησης που τον έβαλαν να κάνει πρωινό ήταν κάτι πρωτότυπο, κάτι διαφορετικό. Αυτό με την Ντορέτα που δεν τη λες ας πούμε και Μπάρμπι. Έτσι, είναι μια ωραία γυναίκα, δεν είναι η Μπάρμπι. Είναι ωραία γυναίκα, ναι. Έχει ωραίο σώμα, είναι νέα, ναι. Είναι και μητέρα. Γλυκός άνθρωπος. Ναι, συμπαθεί στον κόσμο. Πολύς αντιπάθεις. Και από εκεί και πέρα της δίνει μια ευκαιρία να το δουλέψει. Να την πάρεις. Και να το φέρει στα μέτρα της. Ναι. Ναι. Εντάξει, είναι το ξεκίνημά. Εσύ το πιστεύεις ότι θα πάει? Εγώ κάθε φορά όταν ξεκινάει κάτι θέλω να πιστεύω ότι, όχι, ότι θα του δώσουν το χρόνο να το φέρουν εκεί που πρέπει. Γιατί αυτό όταν ξεκινάμε, ξαλλιώς είναι το έχουμε στο μυαλό μας, αλλά το βγάζουμε κιόλας. Όταν ξεκινάει μια εκπομπή, διορθώσεις κάνουμε. Το καταλαβαίνουμε και μόνοι μας ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Ή εδώ έχει ένα κενό. Ή εδώ θέλει πιο γρήγορο. Ή αυτό θέλει πέταμα. Εντελώς δεν φτιάχνει ποτέ. Επειδή είσαι και εσύ δεκαετίες στην τηλεόραση πια,